Μετά από ένα μήνα ερευνών για το διάσημο μέντιουμ που έχει εξαπατήσει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, οδηγηθήκαμε εδώ, σε ένα μικρό χωριό της Νότιας Γαλλίας. Για να ανακεφαλαιώσουμε όμως. Το γνωστό μέντιουμ από τη Γαλλία, Μαρία Ντουβάλ, κατηγορείται από την Αμερικανική κυβέρνηση ότι έχει κλέψει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι της έστελναν γράμματα με σκοπό να τους βοηθήσει με τις μαντικές της ικανότητες, προσφέροντάς τους ένα καλύτερο μέλλον. Μόνο ένα ταξίδι στη Γαλλία θα μας έφερνε πιο κοντά στο πολυσυζητημένο αυτό πρόσωπο και θα μας βοηθούσε να διαπιστώσουμε αν είναι όντως υπαρκτό. Η πρώτη στάση ήταν σε μια τοπική εφημερίδα, ελπίζοντας να βρούμε στο αρχείο της στοιχεία για την ύπαρξη του εν λόγω medium. Πιο συγκεκριμένα, ψάχναμε ένα αρχείο από τον Οκτώβριο του 1977. Σύμφωνα με αυτό το αρχείο, μια οικογένεια που είχε χάσει το γιο της ανέθεσε στη Μαρία Ντουβάλ να τον βρει, δίνοντάς της μόνο μία φωτογραφία. Σύμφωνα με το άρθρο, το medium χρειάστηκε απλά να κοιτάξει την εικόνα και αμέσως μπόρεσε να εντοπίσει το χαμένο παιδί. Μέσα από ένα δεύτερο άρθρο του 1992 μάθαμε πως πολλοί ήταν αυτοί που χαρακτήριζαν την Ντουβάλ μάγισσα και ότι κατοικούσε σε ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Καλάς. Οδηγήσαμε μέχρι εκεί και ήμασταν σχεδόν σίγουροι πως θα την γνώριζαν αρκετοί πολίτες. Γι' αυτό και αρχίσαμε να ρωτάμε διάφορους κατοίκους της περιοχής. Μερικοί μας είπαν ότι είναι ένα medium που κανένας όμως δεν έχει δει. Άλλοι πάλι δεν είχαν ακούσει ποτέ το όνομά της. Καταλήγαμε στο συμπέρασμα πως είναι αρκετά γνωστή μέσα από τις δραστηριότητες της ως medium, αλλά δεν γνωρίζαμε ακόμα πως το όνομά της βρέθηκε μέσα σε εκατομμύρια γράμματα. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με τα πιο κοντινά της πρόσωπα. Ξεκινήσαμε τηλεφωνώντας τη γραμματέα της, που πιο παλιά ήταν και δήμαρχος του Καλάς, η οποία όπως ήταν αναμενόμενο υπερασπίστηκε την εντυμότητα της Ντουβάλ. Elle envoyait pas de lettres, non? Qui Ça, je sais pas, parce qu'elle avait sa société qui s'occupait d'elle. Nous pensons, notre hypothèse, c'est qu'ils ont utilisé son nom pour des choses qui ne sont pas très bonnes. Ah, c'est possible, oui. Ils ont mal utilisé son nom, c'est ça que nous pensons. Oui. Elle me disait il y a longtemps, elle me disait, oh là là, je n'ai pas toujours le contrôle sur eux, et c'est vrai, oui. Ήταν όντως αλήθεια ότι η Ντουβάλ έχασε τον έλεγχο του ονόματός της? Η οικογένειά της λέει ναι. Μέχρι και ο γιος της μας είπε ότι είχε πουλήσει τα δικαιώματα χρήσης του ονόματός της πολλά χρόνια πριν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εταιρείες που εξαπατούν χρησιμοποιώντας το όνομά της είναι κάτι σαν τους νονούς της νύχτας. Είναι αυτοί που έχουν τα χρήματα και τον έλεγχο. Περισσότερα χρήματα ακόμα και από αυτά που έβγαλε η μητέρα του, δηλαδή περισσότερα από 200 εκατομμύρια. Όταν δεν μιλήσαμε με την αδερφή της, σοκαρίστηκε όταν έμαθε για την ύπαρξη αυτών των γραμμάτων και είπε ότι δεν γνώριζε ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτά, ενώ τα χαρακτήρισε απάτη. Μιλήσαμε σε πολλούς ανθρώπους, οικογενειακά μέλη, στον κυπουρό του σπιτιού, ακόμα και στον άνθρωπο που έβαλε την πισίνα στην οικία της. Η Μαρία Ντουβάλ όμως παραμένει εξαφανισμένη, παραμένει το κρυφό medium που δεν μπορεί να εντοπίσει κανείς. Επιστρέψαμε λοιπόν στην κεντρική πόρτα του σπιτιού της για να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με την ίδια. Χτυπήσαμε το κουδούνι και η πόρτα άνοιξε γρήγορα. Όσο γρήγορα όμως άνοιξε, άλλο τόσο γρήγορα έκλεισε. Allô? Bonjour. What's that? Bonjour, je suis madame Maria Ndouval. Non, elle n'est pas là pour le moment, madame. Que voulez-vous? Bon, nous sommes de journalistes, nous avons des questions pour elle. Madame Ndouval est à Rome. Pardon, je n'ai pas entendu à cause des Ottomans. Oui, mais j'ai les chiens qui se sont lâchés. Je ne veux pas ouvrir. Excusez-moi, mais j'étais au téléphone. Ok, mais votre nom, madame? Juste pour savoir à qui je parlais. Allô, madame? Όχι, αυτή δεν ήταν η Μαρία Ντουβάλ. Δεν ξέρουμε αν μας αποφεύγει ή αν όντως λείπει σε διακοπές.
Αυτό που γνωρίζουμε όμως πλέον είναι ότι υπάρχει, αλλά είναι το θύμα που μας παρουσίασε ο γιος της ή υπάρχουν ακόμα πιθανότητες να είναι ενεργό μέλος αυτής της μεγάλης απάτης. Είτε το ένα ισχύει είτε το άλλο, το όνομά της είναι σαν τρένο που τρέχει. Ένα τρένο που θα εξακολουθήσει να τρέχει ακόμα και μετά τον θάνατό της, όσο αυτό προσφέρει εκατομμύρια στους εκμεταλλευτές του.